Σας τεκτεκνά ο Κώστας εδώ, την αγαπημένη μου γωνία. Σήμερα θα κάνουμε ένα massive unboxing. Καιρό να το πω αυτό το πράγμα. Από πίσω στην κάμερα είναι ο μικρός μου αδερφός, γεια σου Παναγιώτη. Γεια σου Κώστα. Ο οποίος μικρός μου αδερφός εδώ και ένα μήνα είναι. Απλά παραγγέλνει και μου έρχονται πράγματα. Ώστε όταν ξεμπαρκάρει, τώρα έχει βγει λίγο με μία μέρα off. Έτυχε να πιάσουν μπάρκο εδώ πέρα και βγήκε λίγο να τα δούμε. Να με δει και να τα πούμε κιόλας και να κάτσει λίγο ένα βράδυ. Στο διατάφτα έχω άπειρα πράγματα τα οποία μου έχουν έρθει. Θες να μου πεις γιατί τα παίρνει όλα αυτά, τι είναι όλα αυτά. Προσπαθώ να φτιάξω λίγο το χώρο μου, το γραφείο, τέτοιο. Τα πιο πολλά είναι καλώδια όπως θα καταλάβεις. Νομίζω ότι έχουμε ένα οικογενειακό με τα καλώδια. Ναι, αλλά εσύ παίρνεις από τις λάθος πλευρές καλώδια. Δεν με ρώτησες ποτέ για καλώδια. Πήρα καλώδια βάσει του προηγούμενου κινητού, με το καινούριο πήρα άλλα καλώδια. Για να δούμε, για φέρε να δούμε ό,τι θα δούμε. Για φέρε το κουτί. Όλο όπως είναι. Βάλτε εδώ πάνω. Καλό. Κάποια πράγματα είναι περί αυτοκινήτου, περί κινητών, περί γραφείου. Λοιπόν, ωραία, καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, να τα δούμε. Για να τα δούμε. Μην αγχώνεσαι, να τα βάλω στο πλάι και να τραβάω. Θες να πάρω το άσπρο εδώ που πήρα. Φέρε μου και αυτά που πήρα σήμερα, να τα δείξω. Ευκαιρία είναι. Μπορεί κάποιος να θέλει να τα πάρει. Ας ξεκινήσω με το πρώτο πράγμα που δεν θα το κάνω ξεχωριστό unboxing, ενώ είναι τέλειο παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρε ο μικρός είναι αυτό εδώ το πράγμα. Είναι το Motorola Neo 40. Έτσι. Ε? Motorola έτσι. 40 Neo. Αυτό σου είχα στείλει σίγουρα. Μέγα μάστερ. Εγώ το Neo 40 σου στείλα που έχει και δύο SIM. Τώρα εσύ είναι γιατί πήρες αυτό με... Τέλος πάντων. Το Neo 40 είναι. Το οποίο είναι τρομερό τηλέφωνο, τώρα πέρα μπλέκα, τον κοροϊδεύω, αλλά... Είναι υπέροχο τηλέφωνο, είναι πάρα πολύ λεπτό, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει edge πλάινα. Καμιά λειτουργία όπως τα Samsung έχουν, ναι, δεν ξέρω. Έβαλες κιόλας One Piece. Τα πήρε κατευθείαν από το τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, υπέροχο τηλέφωνο, έχει τρομερή φωτογραφική μηχανή. Την πλάτη βγάλει, έχει το. Η πλάτη, ναι, όντως ο μικρός έχει δίκιο εδώ. Έχει πλάτη η οποία καταρχάς έχει τρομερές κάμερες. Κυρίως για τις κάμερες είναι η αλήθεια. Το οποίο. Αν βγει ποτέ, αλλά θα βγει. Η πλάτη είναι τρομερή, είναι δερματίνη, έστω έχει την αίσθηση της δερματίνης, πανέμορφο. Και έχει τρομερή κάμερα. Γράψε μου τον κωδικό σου 2 λεπτά για να τραβάμε και βίντεο παράλληλα. Οπότε το συνιστώ, ναι το συνιστώ και εγώ θα το έπαιρνα χθες. Είχε και μια ωραία θηκούλα, πλαστική μεν, αλλά πολύ καλή ποιότητα. Πολύ καλύτερη από τις απλές κινέζικες συνθήκες, που προστατεύει κυρίως και τις κάμερες. Εν τω μεταξύ από κάτω από πίσω λέει A Good Company. Αν το βρείτε, τσιμπήστε το. Αξίζει τρομερά το συγκεκριμένο κινητό. Επίσης λέει ότι η θήκη είναι φτιαγμένη από φυτά στη Σουηδία. Άντε γεια λέμε. Και έχει, κάτι να το ρυθμίσω τώρα, με ένα 4K. Ωμα! Να φανταστώ σίγουρα θα δουν πλάνα από αυτό. Άντε γεια! Κανονικά θα πρέπει να γράφω και με αυτό. Μη σου πω θα τραβάς ταυτόχρονα και μένα, πανέμορφη κάμερα. Ας ξεκινήσω με δύο πραγματάκια. Πριν από το Παναγιώτη, θα πω δύο δικά μου γιατί θα ξεχάσω. Λοιπόν, πήγα από τα Vico. Δεν με νοιάζει, διαφήμιση ξεδιαφήμιση, δεν με νοιάζει ειλικρινά. Και πήρα αυτά τα δύο, 5 ευρώ το ένα, 4,90 το καθένα. Έχουν τρομερό φως. Μάλλον θα τα δώσω στον Παναγιώτη. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα που ξαναλέω τα πήρα από τα Vico. Μικρά είναι, αλλά έχουν πολύ ωραίο φως. Και έχει το εξής καλό, είναι μπαταρίας, που σημαίνει ότι παίρνει 2 αλφα-αλφα μπαταρίες. Δεν χρειάζεσαι καν καλά, δεν μπορεί να το βάλεις οπουδήποτε. Γιατί εδώ στο σπίτι, ας πούμε, για παράδειγμα, το σκεφτόμουν ότι δεν έχει καν πρίζα που θέλω. Και έχει επίσης και USB που φορτίζει, γιατί το δοκίμασα το ένα πριν. Παίρνει φως από USB, powerbank ή οτιδήποτε. Ναι, για τα 5 ευρώ του, 4,90 είναι δύο ωραία εφεδάκια, αξίζουν με τα χίλια, οπότε για μένα πάτε πάρτε τα χθες, πραγματικά αν σας αρέσουν και τα θέλετε, ή για παιδικό δωμάτιο. Και πάμε τώρα λοιπόν στον Παναγιώτη το unboxing. Δεν ξέρεις τι με εντυπωσίασε, αυτά τα δύο ήρθαν μαζί, από την ίδια εταιρεία. Γιατί δεν τα βάλαν σε ένα φάκελο και μου τα βάλαν σε δύο φάκελους. Δεν ξέρω, γιατί και εγώ έχω την ίδια πορεία. Λοιπόν, έγραφε μία αποστολή, ήταν με δύο. Ωραία. Πάμε να δούμε το πρώτο. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Φαίνεται καλά τουλάχιστον τώρα που το δείχνω κοντά. Ναι. Ωραία. Γυαλίζει αυτό... λίγο, αλλά... Θα το ανοίξουμε να το δουν τα παιδιά. Θα το πάρεις μαζί αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό θες να μου πεις τι είναι και γιατί το πήρες. Αυτό δείχνει την τάση που δίνει μια απλή μπρίζα. Σταθεροποιητή στάση. Εντάξει.
τόσο απλά. Έχει, είναι ωραίο γιατί σου λέει αν έχει χαμηλά volt, ψηλά volt, σταθεροποιητή στάση για μία μπρίζα. Σηκώνει συγκεκριμένα 16 ampere max και 3.500 watt. Έλα ρε. Πόσο? Γύρω στα 7 ευρώ. Μόνο. Αυτό να σας πω την αλήθεια, συμφέρει να το βάλετε αφού έχει 3.500 watt σε ένα πολύμπριζο στην υπολογιστή, γιατί να πάρετε πολύμπριζο ασφαλείας αν δεν έχετε πολύμπριζο ασφαλείας. Και πήρα σταθεροποιητή τάσης για τον υπολογιστή όταν τον έφτιαξε, έτσι, το τούβλο. Ναι, θυμάμαι, στον είχα στείλει εγώ. Λοιπόν, το οποίο, ναι, αξίζει, για μας αξίζει με τα χίλια, ειδικά άμα είσαι Λίμνο, αξίζει τρελά. Πού να τα βάζω? 14 ευρώ έχει. Έλα, πάνω. Φέρε κάπου να τα βάζω όμως. Φθηνό είναι για τα λεφτά του. Το τραπεζάκι το καινούργιο που πήρες. Φέρε το τραπεζάκι καινούργιο που πήρα. Πήρα και ένα τραπεζάκι από τα τέτοια, το οποίο ήταν πολύ φθηνό, 10 ευρώ. Για να το έχω στο μπαλκόνι, οπότε. Και πάμε και στο δεύτερο. Γενικά θέλω να πάρω και εγώ πλάκα-βλάκα. Γιατί είναι τρομερά πρακτικό αυτό. Το δεύτερο είναι το Xiaomi το ποντίκι. Η ερώτησή μου με το που το είδα είναι. Λίγησε, δηλαδή σε ρώτησα γιατί το πήρες αυτό. Για να συμπληρώσω το δωρεάν μεταφορικό του. Ακριβώς. By the way, το καλύτερο μαχαίρι ever, σας το έχω δείξει. Το συγκεκριμένο τώρα πέρα πλάκα, μπορεί να σε, το έχω βάλει στο μάτι εδώ και πολύ καιρό. Είναι Bluetooth ποντίκι, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Δεν το κοίταξα καν. Εν τω μεταξύ, λογικά θα σας δείξω, και, αλλά μπεις πότε θα τα πάρω. Θα δούμε. Ίσως να τραβήξω πλάνα από το κινητό του Παναγιώτη τώρα, το Motorola, το οποίο είναι το κινητάρα, by the way, στόπα. Λοιπόν. Βαρύνει για τα. Έλα, λέγε τώρα. Επίσης είχε θέρμα κουμπιά. Κοίτα, το πήρα γιατί. Πρώτον, για να συμπληρώσω. Και δεύτερον, γιατί. Θυμάσαι το Element στο ποντίκι, το ασύρματο που μου είχες δώσει. Ναι. Αυτό έχει φάει κάποιες τούκες. Τέλος πάντων, μου κάνει νερά τα... το κουμπί. Το κλικ. Κατάλαβα. Παίρνει δύο μπαταρίες. Έχει και USB receiver. Τι είναι αυτό. Ναι, έχει και receiver, είναι πένα. Και Bluetooth. Ε? Πένα μου έχει USB. Ναι, έχει και receiver. Αν και να σου πούν γιατί όχι, άμα το βάζεις στο laptop, το Bluetooth θα είναι τέλειο. Ναι, αλλά μπορώ να το έχω Bluetooth σε ένα το τέτοιο και το ποντίκι στην υπολογιστή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να διαλέξεις. Θα παίζει ταυτόχρονα και στα δύο τέτοια. Θα το. Θα το δεις. Πάντως το καλό είναι ότι είναι αθόρυβο, είναι βαρύ, που είναι να μπει και μπαταρία πλάκα-πλάκα. Θα είναι πολύ βαρύ αυτό, ρε. Με δύο μπαταρία. Είναι αρκετά βαρύ, πιάσου να το δεις. Xiaomi είναι, το ξέρετε, από το συγκεκριμένο ποντίκι το έχουν πάρει πάρα πολύ. 10-12 ευρώ πόσο είχε? 9. Πάρ' το, βάλ' το εδώ. Τίμιο είναι, το τίμιο ποντίκι. Γενικά αξίζει τα λεφτά του τώρα μεταξύ μας. Αν δεν θες να παίξεις, 12 ευρώ. Αν δεν θες να παίζεις και θες να κάνεις δουλειά, ούτε κλικ-κλικ ακούγονται ούτε τίποτα. Μπρόζι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό εδώ. Δεν έχω ιδέα. Καμιά στιγμή και το κινητό θα είναι στάνταρ. Είχες πάρει, δεν είχες πάρει? Ούτε εγώ θυμάμαι τι έχω πάρει. Εν μεταξύ, Κωνσταντίνε, γεια σου, ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, στα παρκέλες, γεια σου Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας έδειξες. Μ' αρέσουν αυτά τα ωραία αξεσοράμα. Γεια σας παιδιά, και ας μην το παρήγγειλε εγώ. Έπαιξε εδώ μια μικρή ποινιά μου. Λοιπόν. Είναι η καπνοθήκη αυτή, Κώστα. Μεγκαστάγκο. Είναι η καπνοθήκη. Πόσο. 26. Σιγά, αγόρασα πρωτοφόλι πιο ακριβό αυτό. Εντάξει. Στο οποίο το συνιστώ πρέπει να σε δείξω να πας να πάρεις κι εσύ. Εγώ. Από εγώ, την εταιρεία. Από την εταιρεία που πήρα εκεί, από αυτή την κριτική εταιρεία πρέπει να πας να πάρεις. Καλό είναι για σένα, καλό είναι. Λανταβός. Με το Μάριο ήμασταν μαζί στο στρατό, by the way. Λοιπόν, ωραία καπνοθήκη. Θα την τεστάρω, σου πω. Ενδιαφέρουσα. Μέσα στο καπνό θα είναι πάλι, αλλά. Κοίτα, άμα δεν είναι δέρμα. Ωραίο είναι, ωραίο υφασμά. Αν είσαι τανιέρη και μένετε μακριά από κάπνισμα, το λέω και στους μαθητές μου. Μένα μου ξέρει γιατί έχω αλλάξει τέσσερι, μου βγαίνουν όφτα κουμπιά. Φαίνεται ποιοτική πάντω, εντάξει. Για να την ξαναδείξω λίγο στον κόσμο. Δηλαδή, έλα, φαντάσου... κατευθείαν ο καπνιστή να το πιάσει. Η τελευταία που πήρα, έτσι. Ποιότητα. Μεγάλη, 6 ευρώ. Εν τω μεταξύ, φαίνεται σαν να φεύγει την κάμερα. Όχι, το τι είναι ποιοτικό, είναι ποιοτικό. Ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Όχι, ωραίο φάσμα και διάβροχη κιόλα, οπότε. Με προβλημάτισε λίγο ότι είναι στη μέση. Το κόψιμο. Μαγνήτες, ε. Έλα. Αν δεν μου κρατήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Spigen, εταιρεία. Αυτό είναι μαγνητική βάση για να το βάζεις πάνω στο το κινητό σου, να το βάζεις πάνω στο Barbreeze. Έχω πάρει πάρα πολλά λεφτά. Όχι στο Barbreeze, στον αρρώγο του. Στις τσάγρες, ναι, sorry. Στις τσάγρες.
στο αυτοκίνητό μου, θες να πεις. Στο αυτοκίνητό σου, ναι, γιατί. Θα το κληρονομήσω κι εγώ, έτσι. Εννοείται, θα είναι μόνιμο. Πρέπει να έχει διπλό μαγνήτη. Αν έχει ένα. Είναι δυνατό. Πριν έβαλα το τραπεζάκι να ακουμπήσει και μάγκωσε πάνω στο τραπέζι. Κοίτα, εμφανισιακά δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Είναι ένα εξάγωνο. Πανέμορφο είναι. Δηλαδή, αν το βάλεις μέσα στο. Και έχει σαν κάρμπον χαρακτηριστικά. Μπαίνει στις γρίλιας. Αμφιβάλλω λίγο για τις γρίλιας το πόσο θα κρατήσει, αλλά. Θα πάει, θα πιάσει. Δηλαδή αυτά κρατάνε άμα δεν σπάσουν οι γρίλιες. Πιο εύκολα να σπάσουν οι γρίλιες παρά αυτό. Το ωραίο ξέρω είναι ότι είναι κάρμπον το τέτοιο του και κάρμπον είναι ο λευγές που έχω βάλει. Θυμάσαι. Mm. Οπότε θα ταιριάζει με το λευγέ. Και έχει και από πίσω μεταλλικά. Έχει δύο. Δύο. Εντάξει. Ένα μακρόστενο και ένα στρογγυλό. Τυχερός. Έχω πάρει για το. Τέτοια. Τέτοια. Για το αυτοκίνητο βάση, αν θυμάσαι καλά, η οποία πάνω στο ταμπλό δεν κουμπώνει. Καλά με πλαστικό, με βακ. Ναι. Και το βάζα πάνω στο τζάμι. Okay. Το βάζα κάτω τον καθρέφτη. Αλλά το θέμα είναι ότι πάνω στο τζάμι σου κόβει, δεν βλέπεις. Τέλος πάντων, στο διατά αυτά, είχα πάρει, έχω πάρει πολλά τέτοια. Αυτό φαίνεται καλό. Γιατί εγώ έπαιρνα πάντα αυτά τα αυτοκόλλητα που κολλάνε πάνω στο τέτοιο. Ή στο τζάμι ή στο παρμπρίζ. Αλλά το παρμπρίζ δυστυχώς δεν είναι και το καλύτερο το δικό μου και το πλαστικό. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό εδώ για να κρατάς λάπτοπ. Λοιπόν, έτσι όπως είσαι, πάνω στο γραφείο μου, έχω κάτω από την οθόνη την κεντρική ανάμεσα στο λάπτοπ της αυτά ένα άσπρο, φέρτο, θα το καταλάβεις. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι βάση για να κρατάει τάμπλετ. Έχεις τάμπλετ? Όχι, για το κινητό εγώ το πήρα. Μεγάλη είναι, είναι βαριά, είναι στιβαρή. Μπορεί να ανταλλάξουμε. Φέρε. Εγώ, να δείξω πρώτα, είχα αγοράσει αυτό εδώ. Το οποίο το είχα αγοράσει από το Shane, αν θυμάμαι καλά. Το οποίο φτάνει μέχρι τόσο ύψος και είναι για να βάζεις το tablet, για να βάζεις το κινητό. Κυρίως για το tablet με βόλεψε η αλήθεια είναι. Και είναι ωραίο γιατί είναι compact, μαζεύει. Παπ. Λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο, ο μικρός αγόρασε από ό,τι βλέπω αυτό εδώ το οποίο είναι μέταλλο. Εατό, μπορείς να σκοτώσεις και άνθρωπο. Το οποίο και κινητό είναι over. Είναι overkill και κινητό. Είναι βαρύ, είναι στιβαρό. Αν και για το γραφείο θα είναι κομπλέ, γιατί ποτέ δεν έβρισκα. Πιο πολύ το πήρα γιατί είχε γκοπή, όπου μπορώ να περνάει το καλώδιο. Ξέρεις, θα ήταν ωραίο. Αν έπαιρνες όπως είχα συμβουλέψει για να φτιάξεις το γραφείο σου ένα φορητό monitor, θα βόλευε τρελά να το βάλεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή πως το βάλεις ό,τι κλείσει θες αυτό. Γαμάτο είναι. Γιατί τα φορητά monitor είναι πάρα πολύ λεπτά. Οπότε θα το βάζεις εδώ πέρα και θα έχεις ένα και γαμό τα φορητά monitor, το γυρίσεις όπως θες. Πάντως πόσο. Λοιπόν, αυτό κάνει 11.35. Ακριβά το πήρες. Ναι. Ξέρω ένα στην Κίνα που θα το πουλούσε. Να παραθέσω ότι η βάση για το αυτοκίνητο κάνει 12. Ναι, εντάξει. Να πω τώρα, η αλήθεια είναι ότι η Spigen, η εταιρεία, by the way, αυτό το, είναι εταιριάρα. Δηλαδή, το κινητό μου το έχω αγοράσει και αυτός που το πουλούσε τότε, το πουλούσε με Spigen θήκη. Μου έχει πέσει άπειρες φορές, δεν έχει πάθει τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι από όσες θήκες ανά τα χρόνια έχω δοκιμάσει, οι καλύτερες θήκες με τεράστια διαφορά είναι η Spigen. Πραγματικά, φαντάζομαι περισσότερο από εσάς παίζει να έχετε ή να έχετε δοκιμάσει. Διαψεύστε με, σας παρακαλώ. Αλλά νομίζω ότι όντως η Spigen η εταιρεία βγάζει τρελά. Πήρε δύο σημαίες γιατί η μάνα μας έχει λυσάξει. Να, επειδή στο χωριό έχουμε σημαία στο σπίτι έξω και πάντα από τον καιρό γίνεται μπουρδέλο, σκίζεται, γίνεται χαμός, οπότε αυτό είναι για να μην ακούμε γκρίνια. Ναι. Μπράβο, καλή επιλογή να την αφήσω εδώ στο πλάι βλαβικά. Και είναι 1,5 μέτρο επί 1 τώρα, πρέπει να είναι και μεγάλη, έτσι. Nice. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάτι το οποίο μου κάνει τρομερή έκπληξη, γιατί ήρθανε και αυτό. Κάτι που μου κάνει τρομερή έκπληξη, γιατί μόλις είχα κάνει unboxing εκείνη τη μέρα ένα, θα το δούνε μετά από αυτό λογικά, ένα πακέτο που είχα πάρει με, ή το έχω δείξει, δεν θυμάμαι, μπορεί να το έχω δείξει. Κάτι καλώδια και πρέπει να το δείξει. Εσύ, και πώς το αγόρασες? Τώρα αυτό είναι, περίμενε, κάτσε, γιατί έχω... Για να, εγώ, εν τω μεταξύ... Λοιπόν, τα κόκκινα, έχει ένα σιάν, ένα... Ό,τι έχει ρε. Τώρα σου είναι από 4,5 μέχρι 5,5 ευρώ. Εντάξει, οκ, αξιοπροπέστατα είναι. Από τα 20 ευρώ που τα βρίσκα κάποια στιγμή, καλά είναι. Γράφει κανονικά. Ναι, ναι, γράφει. Ωραία. Λοιπόν, είναι καλώδια, βαζέω, την αγαπάμε αυτήν την εταιρεία, το έχετε καταλάβει πόσο την αγαπάω. Τα είναι Taipei, αυτά τα δύο είναι, όχι, ένα πήρες μόνο, μπράβο, σε έκοψε πάλι καλά. Ρε, ήταν
για την αγορά του προηγούμενου κινητού. Ένα Type A σε Type C και τρία Type C σε Type C. Κατοστάρια. Το ένα είναι κατοστάρι. Τα δύο είναι κατοστάρια. Αυτό τι είναι. Αυτό έχει. Κατοστάρια είναι αυτά, ρε. Το Type A δεν είναι κατοστάρι. Ναι, όχι. Τα δύο Type C είναι κατοστάρια. Το μπλε δεν ξέρω τι είναι. Και το μπλε 100 βατ, λέει, ρε. Εντάξει. Και το μπλε είναι καλό. Γενικά θέλει προσοχή με τα καλώδια. Τα περισσότερα κουβαλάνε data. Αυτά εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι full για φόρτιση. Αυτό εδώ το μπλε είναι πέρα από το fast charge, έχει και 480 Mbps με ταχύτητα μεταφοράς. Να παραθέσω ότι το μπλε το πήρα γιατί παίρνει το κινητό έτσι. Έχουμε διαφορετικά κριτήρια. Και ύστερα με λέτε να σας δίνω συμβουλές όταν στο ίδιο μου το σπίτι δεν με ακούνε. Αυτό το έχω εδώ και πόσα χρόνια, 15 χρόνια αυτό το πρόβλημα, τόσο είναι το κανάλι και όχι μόνο. 15 χρόνια και το ίδιο μόνιμο πρόβλημα. Ό,τι και να πω πάντα θα κάνω το αντίθετο, δεν με ακούει ποτέ κανένας. Οπότε δεν έχω προσδοκίες να με ακούτε εσείς που με βλέπετε, οπότε εντάξει. Το επόμενο. Be creative, go beyond, στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Κινέζικα QCI, πόσο τα πήρες? Τα σύρματα ακουστικά είναι. 14. Όποιοι γύρναν εδώ το κολαράκι, στο πιάσαν. Στο πιάσαν λίγο, ε. Για ακουστικά των 3 ευρώ καλά είναι. Δεν ξέρω πώς θα έβλεπα. Δεν με ρώτησες. Από κριτικές έβλεπα, ήταν πήγαινε καλά. Προφανώς. Γιατί τα πήρα αυτά, γιατί αυτά, έχω αυτά με το καλώδιο. Α, εγώ στα είχα δώσει αυτά. Αυτά που μου είχες δώσει. Τα οποία... και αυτά βαζέως πρέπει να είναι, ή όχι, δεν θυμάμαι. Ή βαζέως ή Blitzwolf. Blitzwolf είναι, ναι. Λοιπόν, καλά ναι. Τέτοια, αλλά... Τα καλύτερα ήθελα... ακουστικά ήταν. Και είναι, ακόμα τα λέω, εντάξει. Και... ήθελα κάτι πιο διακριτικό. Εννοώ, αυτό θα είναι τέρμα διακριτικό. Λευκό το μαύρο δεν είναι διακριτικό. Τα άσπρα είναι πολύ διακριτικά. Όχι, εντάξει Παναγιώτη, μην αγχώνεσαι. Όχι, το άλλο έχει και φωτάκι. Το θέμα είναι ότι μέσα στο σκοτάδι πώς το χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να πας για κάπνισμα στη Λούφα, θα σε δούμε. Ποια εγώ, όχι ρε. Λοιπόν, ωραία είναι, εμφανισιακά τώρα πέρα μπλάκα. Τα πήρα για πρόχειρα. Εντάξει. Κάτι είδα. Κοίτα, το τι είναι ωραία, εμφανισιακά πάντα. Μέσα, για να δούμε πώς είναι. Εντάξει, καλά κλειδώνεις τα αυτή. Οπότε δεν θα έχει. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο αυτά, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σου γλιστρήσουν. Δηλαδή στη θάλασσα, ρε παιδί μου, όταν φάσαι. Έχω χάσει σε φρεάτιο υπονόμου. Καθόμουν μπροστά από το στο φανάρι, ρε παιδί μου, και μπροστά έχει βγει τέτοιο. Και πάω να βάλω ακουστικά. Και έτσι πως είναι γλιστράνε από τα χέρια μου και πέφτει μέσα στο φρεάτι, ρε μαλάκι. Αυτά είναι ό,τι χειρότερο γενικά για να τα χάσει. Αλλά τέλος πάντων, γιατί είναι και το κουτί περίεργο που να δει τώρα αυτά τα κάτι Sonic, whatever. Κοίτα, να σου πω, έψαξα λίγο. Ωραία, είναι για να δώσω. Οπότε τώρα ακόμα θα μπεις, βγήκε σήμερα και θα μπεις γεμάτος με πράγματα. Μπράβο Παναγιώτη. Λοιπόν, θα δείξω όλα κάτι το οποίο είμαι σίγουρος που το βλέπεις στο TikTok. Όχι ρε, τυχαία, το πήρες το μάτι μου μες στο TikTok. Μες στην πλατφόρμα αγορών. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι βούρτσες, το σακούλι το πήρα γιατί έκανα μια πατέντα πριν. Λοιπόν, βούρτσες, το οποίο το βάζεις στο τρυπάνι και βουρτσίζεις, κυρίως για χαλιά ή για τέτοια. Τώρα, έχετε δει αυτά τα βιντεάκια που βγάζουν, που καθαρίζουν αυτοκίνητα, που καθαρίζουν διάφορα... Τι ήταν αυτό? Το πόδι μου πάνω στο έπιπλο. Genius. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχετε δει διάφορα. Έχετε δει διάφορα. Χρήσιμο είναι, δεν θα πω ότι δεν είναι. Να σε βάλω αυτό στο βουρτσάκι της τουαλέτας, να το καθαρίζεις. Αλλά ναι, το τι είναι χρήσιμα είναι. Κυρίως για μάξια πιο πολύ. Να σου πω, είχα ξεχάσει ότι είναι τρία. Και πιο πολύ πόσο το πήρα για το πόθο, πόθο. Πιο πολύ για το αμάξι του Μπομπά. Ναι, γιατί θα πιάσει άκρη. Το αμάξι του Μπομπά πρέπει να το βάλει με αυτό. Αυτό ξέρει τι θέλει. Αυτά τα βίντεο που όντω βλέπει στο TikTok με το παλμικό που χτυπάει. Ο Μπομπά μας έχει αγροτικό. Εκείνο λιμένα στα χωράφια. Οπότε καταλαβαίνετε, ρε παιδί μου, στα μπέλια και στα χωράφια, μέσα στο λασπουριό είναι. 2,5 ευρώ. Τίποτα, εντάξει, καλό είναι το άλλο. Εμένα μου άρεσε αυτό. Το αυτοκίνητο σου. Το αυτοκίνητό μας. Πότε έγινε το αυτοκίνητό μας, το αυτοκίνητό μου, δεν το καταλάβω ποτέ. Φαρμακείο, ε. Ναι, ή δεν είχες. Εντάξει, ένα πλαστικό. Έχω φαρμακείο. Το οποίο δεν μπορεί να κάνει, δεν κάνει. Μου πέφτει, γυρίζει, τα ακούς, δεν ξέρω και τι έχει μέσα. Για τον τροχιά είναι. Χρυσοστήρα να βάλουμε, by the way, γιατί μπορεί να μας γράψουν για πλάκα. Ναι. Ο πρώτος που θα βγει. Που θα πάει στο. Ο πρώτος που θα πάει στην Ασία. Ναι. Λοιπόν. Ωραίο είναι, μου άρεσε το χρώμα.
Φαρμακείο. Τ' άρεσε. Πόσο. Ξυλούς. Τάλι, εντάξει. 5 ευρώ. Κάτσε, τα λεφτά του καλό είναι. Εμένα μου άρεσε πάντως το κουτί αυτό. Τίμιο. Πάμε τώρα σε κάτι το οποίο δεν κατάλαβα. Σου είπα γιατί δεν το πήρες, αλλά μου πει πες ότι δεν σε βούλευε. Η καλύτερη αγορά που έχω κάνει για τα μάξι ανά τα χρόνια είναι αυτό το ένα πράγμα που μπαίνει στην μπαταρία και συνδέει το κινητό μου με το αυτοκίνητο μέσω transmitter, το ραδιοφωνικό. Και μπορώ να ακούω MP3 επειδή το αυτοκίνητο μου δεν έχει ούτε φλασάκι ούτε τίποτα, έχει κλασικό ραδιόφωνο μόνο και CD. Οπότε για να ακούω MP3 συνδέει το κινητό μου με το τέτοιο, transmitter τυπικά είναι, ωραία. Και έχει κάρτα. Και πήρε αυτό εδώ, κλασική κινεζιά, πόσο? Άστο. Έλα πες μου να τρομάξουμε. 12. Ε? 12. Έλα μωρέ, θα πει κανένα 40 και θα πω εντάξει 12 ευρώ γιατί από εκεί 6, 7, 8 θα το πρέπει, Klein Mind. Πες και τα παιδιά τώρα εδώ που βγάζουν τέτοια. Το τι είναι ωραίο. Ωραίο φαίνεται. Γιατί το πήρα, γιατί αυτό που έχεις. Γιατί είσαι ο χοντρός όπως και εγώ και μου κομπανάνε τα μπούτια μας πάνω στο τέτοιο. Λοιπόν, έχει είτε που θα το βάλεις προς τα μπροστά και θα ενοχλεί άμα κάθονται δύο άτομα. Να σε το βάλεις αυτό. Α, στο τέτοιο. Είτε που θα το βάλεις ανάποδα και θα ενοχλεί στο χειρόφρενο. Ενώ αυτό θα το βάλεις, πού θα το βάλεις και θα σταθεί, πες μου ακριβώς. Έτσι κάνω λάθος που το έχει τέτοιο, δεν έχει. Έχει αυτό εδώ. Έχει αυτό εδώ. Το οποίο είναι ωραίο. Εμφανισιακά φαίνεται ωραίο. Βέβαια, δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι μ' άρεσε. Αυτό που έχω εγώ είναι ωραίο γιατί έχει το τέτοιο που να το ανεβάζει τη φωνή. Αυτό δεν έχει το ανεβάζει τη φωνή. Έχει αυτά τα δύο κουμπάκια. Πάλι θα έχω μείνει την μέσα. Εντύπωση ότι. Ρε, θα μείνει, ναι, εντάξει, μου στην τουλαπάκι θα. Δοκιμή. Άμα έκατσε. Αυτό έχω την εντύπωση ότι μπορείς να πατήσεις και κλείσεις. Μπορείς να το βάλεις και στο τέτοιο, βλέπεις. Βες. Στον καθρέφτη. Ποιο, στον καθρέφτη αυτό. Όχι στον καθρέφτη. Στι τσάγρες. Καλά, αυτές τις τσάγρες τι έχουν να τραβήξουν φέτος. Μια θα είναι αυτό. Και επίσης μπαίνει εδώ μέσα και μπορείς να το βάλεις και με αυτοκόλλητο. Και αυτό μπαίνει γαμάτο. Γιατί το πήρα, γιατί άμα βάλεις αυτό στην πρίζα, στο τέτοιο. Δεν ενοχλεί, δηλαδή απλά θα κουμπώσει. Πάντως το άλλο μου άρεσε πιο πολύ αυτό που έχω εγώ. Βρε, εκεί θα είναι και το άλλο, θα το δούμε. Εμένα μου αρέσει, εμένα μου βολεύει. Παπ, κουμπώνεις, τάκ, τάκ, πατάς τάκα δεξιά αριστερά, σου λέει pairing και ξεκινάς. Και αυτό ωραίο είναι, απλά αν είχε τέτοιο να γυρνάς ροδέλα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Με γιάπα να γυρνάς. Το άλλο τι είναι, καλώδιο. Ναι, ότι ο ίνσε, ότι ασυνηγός αρνητικών για να ακούσω από MP3 από κινητό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Μπορεί να βάζεις το MP3 σου επάνω. Ναι. Καλό είναι. Καλό και γρήγορα αυτό, να κάνεις το pairing. Velcro, ναι, το συνιστό πάρτε 150. Έχω, εδώ δίπλα εντωμεταξύ μου τα θεματικά μου. Παρεμπιπτόντως, εγώ έχω, να είδες πώς ταιριάζει, πώς θα φέρει η ζωή. Το δικό μου είναι πιο μεγάλο από το δικό σου, you green, το έχω αγοράσει. Βάζεις. Πρώτα το ίδιο πράγμα είναι. 3 μέτρα εσύ, πόσα μέτρα έχω εγώ. Το δικό μου είναι πιο μακρύ, λέει. Αλλά απλά μπλακά, το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να πάρετε για να μαζεύετε καλώδια είναι αυτό εδώ. Δηλαδή, όσα και να έχεις δεν είναι ποτέ αρκετά. Βέλκρο, γαμάνε αυτά τα βέλκρο. Μπράβο, ναι, γεια σου. Σου είπα τώρα θα πάω για ανακατασκευή αναδιαμόρφωση του γραφείου, οπότε... Και κάτι που δεν το είχα καταλάβει στην αρχή τι είναι. Καντάρι. Για να μετράς βάρος για αεροδρόμια και για τα λοιπά. Ακριβώς. Καντάρι, αλλιώς δυναμόμετρο. Θα ρωτάω στα παιδιά να το πάρω στο τέτοιο. Να το πάρω στο φροντιστήριο και να τους ρωτάω με τι μετράμε, παιδιά, το βα. Έχει μπαταρίες μέσα. Είναι ηλεκτρονικό. Λοιπόν, ηλεκτρονικό από πάνω είναι ένδειξη και απλά βάζεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει, αλλά. Μετράει από μέχρι 50 κιλά. Εν τω μεταξύ, βλέπεις ότι είναι το τζι είναι 10, έτσι, γραμμάτο. Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία. Περιμένεις είναι ένα. Πόσο? 2,5 ευρώ. Τίμιο. Κοίτα να σου πω, εσύ που ταξιδεύεις συνέχεια, βάζεις μπαταρίες από πίσω. Ήταν ένα φύγω τώρα και έψαχνα να βρω να σγίσω τις βαλίτσες. Το πάρεις μαζί σήμερα, μια χαρά. Και είχε ο... Τώρα δεν είναι, όχι τώρα, γιατί όταν ήταν να φύγω από το χωριό. Και έψαχνα να βρω και βγάζεις τώρα. Για σένα που ταξιδεύεις συνέχεια και ας πούμε να βγω και τα μπάρκα, μπορεί να πας από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο μέχρι να πας στο καράβι. Είναι χρήσιμο ρε παιδί μου, εντάξει, για σένα είναι χρήσιμο. Και για όλους, ας πούμε, άμα είσαι τίποτα Ryanair, θες να πας κάπου ρε παιδί μου. Και θες να δεις άμα είναι μέχρι κάποια κιλά η βαλίτσα σου που σου αφήνουν. Είναι πολύ χρήσιμο το να ψάχνεις τώρα ζυγαρίες και μαλακίες. Μπαμ, μπαμ, το έβαλες, μετράς το βαρτούμενο βάρος και τέλειωσε. Και κάτι το οποίο το είδα και γέλασα.
Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πλασάραν πάρα πολύ από το Team. Πάρα πολύ. 3 ευρώ. Τι σχέση έχει αυτό και πόσο πιο ακριβό είναι από το Team. Λοιπόν, αυτό έχει 10 ευρώ. Πανάκριβο και αυτό. Και τι σχέση έχει. Εγώ έχω π.χ. που έχω μαζί μου στο. Ναι. Λοιπόν, round 2. Η κάμερα ζεστάθηκε. Βασικά το κινητό ζεστάθηκε και μας έκοψε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο μου έκανε έκπληξη να σου πω την αλήθεια όταν το είδα. Γιατί σου είπα ότι πολύ, α πούμε, τότε είχε πάρει σωτήρι κουμπάρο μου από το Team 3 ευρώ. Αλλά δεν ξέρω αν το ίδιο. VGR λέει V228. Ξυριστική μηχανή. Ωραίο κουτάκι. Να σου πω την αλήθεια, με ένα τέτοιο με κούρευε, μου φτιάχνε τις γραμμές ο κουρέας μου πλάκα-πλάκα. Και λέω, και εσύ από αυτό, λέει ναι. Εντάξει, αυτές οι ξυριστικές φαίνονται τελείως ψευτουργιά, αλλά ψιλοδουλίτσα γίνεται για αυτούς που ξυρίζονται συνέχεια. Μόνο για ξύρισμα αυτό. Εμένα το μόνο πράγμα. Για αυτούς που ξυρίζονται συνέχεια. Για αυτούς που θα ξυριστεί μια φορά το μήνα. Εμένα το μόνο που θα με βόλευε είναι. Για γραμμές κάτι τέτοιο, τίποτα άλλο. Λίγο τριμάρισμα. Δε. Λοιπόν, μέσα είναι έτσι. Ωραίο πακετάρισμα, εντάξει τώρα δεν το πω. Το συγκεκριμένο είναι ωραίο πακετάρισμα. Ωραία μηχανή, μπορεί να είναι ψεύτικη. Εμφανισιακά ναι, είναι ωραία. Αλλά εμφανισιακά πρέπει να είναι ωραία. Εμφανισιακά είναι πολύ ωραία μηχανή, εντάξει. Η αλήθεια είναι. Και μάλλον αυτό είναι βαριά. Wow. Μέταλλο είναι αυτό, δεν είναι πλαστικό. Ακούστε λίγο. Είναι, wow, πολύ ωραία. Το τι είναι, μήπως είναι τα μοντέλα, μήπως είναι καλό μοντέλο μηχανής αυτό, αλλά μπεις 12 ευρώ τώρα, τι μηχανή να είναι με 12 ευρώ. Οκ, η δουλίτσα γίνεται. Θα σου πω. Είναι μεταλλικό, έχει φορτιστεί από πίσω, δεν έχει τα εξέκη ιστορίες, ένα καλώδιο απλό είναι. 10 ευρώ, έχει 62 κριτικές. Για τα λεφτά της, μπράβο. 4,5 αστέρια. Και έχει βουρτσάκι, έχει και λάδι μέσα για να τηλεδόνει. Έχει λάδι για να τηλεδόνει, ρε φιλέ. Α, τι γεια. Και έχει και σκάλες. Μην φανταστείτε τίποτα τρελές σκάλες. Δηλαδή για μένα που έχω συγκεκριμένες σκάλες για να κάνω τα γένια μου δεν θα έκανε. Δηλαδή έχει 3 σκάλες και κάθε μία είναι διαφορετικά. Έχει, να σας πω, γράφει και από πίσω. 1 χιλιοστό, 2 χιλιοστά, 3 χιλιοστά. Δηλαδή είναι για αυτούς που κάνουν χαλαρό τριμάρισμα. Η αγορά. Αυτή τη μηχανή έχει γίνει αποκλειστικά για χρήση χωρίς σκάλα. Οκ. Okay. Γιατί ξέρω γιατί. Και αυτό θα είναι ιδανικό για τον μπαμπά. Αυτό ακριβώς. Όταν σε φάσει ο μπαμπάς πίσω ότι θα ξυριστεί, ο πατέρας μας αφήνει γένεια μια στο τόσο. Και ξυρίζεται για να τα κόψει ώστε να τα πάρει μετά να το ξυρίσει. Ναι, δηλαδή είναι one ή θα τα πάρει μια και καλή και θα είναι ξυρισμένος ή αξίζει. Δεν υπάρχει εναλλακτικό mod. Μην βλέπετε εμείς που φτιάχνουμε τα γένεια μας και. Ωραίο είναι πάντως. Ξυρίστηκα πριν που με κουρέψαν, οπότε δεν μπορώ να το δοκιμάσω. Βασικά μπορώ να το δοκιμάσω, δώσ' μου εδώ. Έλα, όχι κάνει, ψηλό κάνει δουλειά. Δώσ' μου, μπορώ να το δοκιμάσω εδώ που θα το δοκιμάσω. Έλα, κόψε μαλακής τώρα, άστο. Next time. Εντάξει, τίμιο. Για αυτό που είναι, βέβαια η αλήθεια είναι, ναι, okay. Απλό είναι το μεταξύ, γι' αυτό και τόσο φθηνό. Μπορεί να φαίνεται η κατασκευή της. Έχει για μπαταρία, σου λέει η μπαταρία πως σου κρατάει, το οποίο είναι πολύ καλό, τίμιο. Βαριά, το ότι είναι βαριά. Οπότε φαντάζομαι θα έχει δύο βαριές μπαταρίες μέσα σίγουρα. Ή τις τέτοιες πρέπει να έχει, αυτές τις 24-30. Είναι 1A, 5V. Εντάξει, τίμιο. Πρέπει να έχει αυτές που χρησιμοποιούν στα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Ναι. 24-30-32. Σου, η κατασκευή μπροστά φαίνεται ότι είναι φθηνή η κατασκευή από ψηνό. Το σκελετό, το μέταλλο είναι φθηνή, φαίνεται καλό, δυνατό. Βασικά είναι το βάρος της μπαταρίας πιο πολύ παρά οτιδήποτε άλλο. Αλλά μέσα φαίνεται ότι είναι εκτεθειμένο. Δηλαδή το μοτέρ, το πώς γυρίζει είναι όλο στον αέρα, το βλέπεις έτσι. Αλλά για το χαράλαμπο θα είναι μπομπα για αυτό που κάνει. Μια χαρά δεν θα είναι. Με το τσάκι, ούτε νερό, ούτε τίποτα. Είσαι σαν αυτό που είναι τρίχες. Φαίνεται, δεν έχει αυτό νερό, το θλάσσεις. Αυτή που είχα πάρει εγώ. Την πήρα πριν φύγω. Βασικά την πήρα με το που βγήκα από άλλο το προηγούμενο. Πήρα 40 ευρώ. Okay. Μπαίνει πολύ στο βάλει σε νερό. Και εγώ πρέπει να πάρω πλάκα. Μπορεί να το βάλει σε νερό. Αν μας ακούει καμιά ξυριστική εταιρεία που θέλει να είμαστε διαθέσιμοι, βλέπετε εδώ, έχω να υποστηρίξω. Οπότε στείλτε να σας δείξω πώς γίνεται. Δεν θα σημεί ποτέ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που εγώ έκανα το καλό. Και... τώρα... αυτοακολουθούμενη. Ένα μάγεφα. Και εγώ θα μου στείλει και ανοίγει, γιατί ψάχνω για μια καλή. Έχω μία. Λοιπόν, θα δείξω το καλό στο τέλος. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που δεν ακούσει ποτέ είναι τα mousepad. 5 ευρώ το πήρες. Πρέπει να είναι όμως. 5 ευρώ. Mousepad με το χάρτη πάνω. Βγάλε το mousepad που έχω από εδώ.
Καταρχάς, δεν θα το έχετε δει, αλλά θα το δείτε μετά από αυτό. Μπείτε στο Shane, παίζετε προσφορές σε mousepad 4-5-6 ευρώ. Πραγματικά φέρε εδώ. Αυτό το είχα πάρει για ένα βίντεο, θα το δείτε μετέπειτα. Και έχω κι άλλα. Αυτό εδώ είναι 40x90. 7 ευρουλάκια. 7 ευρώ. Πόσο το πήρα. Λοιπόν, βάλτε το ξανά στη θέση. Αυτό είναι αυτό που πήρα. Έχω πάρει 4-5, θα σας τα δείξω σε μελλοντικό unboxing. Αλλά μπείτε, τρέξτε όσοι θέλετε στο Shane αυτή τη στιγμή, γίνεται χαμός. Πήρες το κλασικό με το χάρτη, ναι. Στο μπάρι το είχα πάρει δώρο εγώ 5 ευρώ. Ακριβώς αυτό. Πότε το πήρες, κλασικό. Το έχει ο τέτοιο. 5-20 το πήρα. 5 ευρώ, ναι, αφού είναι προσφορά του μαγαζιού. Το είχα δει, πες να το πήρες από το ίδιο μαγαζί που τα είχα πάρει κι εγώ. Είχε, το είχα πάρει να το δοκιμάσω και είχε έρθει ο Πάρης στα Χριστούγεννα και του το έδωσα να το έχει. Α, οκ, okay, γι' αυτό δεν το έχω δει. Είναι κλασικό. Τιμίο. Πήγαινε κάτω, βασικά όχι, θα το κάνω για να το δουν, δεν το αφανερώσω τώρα. Να δείτε το επόμενο unboxing. Ήθελα να το δω. Ήθελα και τέτοιο. Είναι πιο χοντρό από αυτό βέβαια. Σίγουρα είναι πιο χοντρό. Εντάξει. Είναι πιο χοντρό, είναι πιο χοντρό. Το λάστιχο δεν σε νοιάζει, το από πάνω είναι το θέμα. Καλά, πάνω δεν ξέρω. Τώρα σίγουρα με τόσο σαγρέ που είναι το γραφείο δεν θα προγραμματιστράει, αλλά μετά δεν ξέρω. Και το καλύτερο αντικείμενο για το τέλος, αυτό η αλήθεια είναι το ζήλεψε γιατί το έχω σκεφτεί κι εγώ. Εσύ, η εφαρμογή θα πω εγώ για ποια είναι. Είμαι σίγουρος, καρχάς ο Παναγιώτης παίζει Farming Simulator. Farming Simulator και λοιπόν, Eurotrack. Η φάση είναι και Eurotrack, δικά το Eurotrack το παίζει από φοιτητής. Λοιπόν, όταν ήταν φοιτητής είχε ένα γραφείο όπως εγώ στο πλάι ένα από αυτά τα IKEA τα μικρά, το οποίο είχε βάλει τον υπολογιστή και καθόλανε τσιγάρο. Τιμονιέρα, είχε πάρει μια τιμονιέρα τότε, είχε βρει μια φθηνή ήταν σχετικά. Την άφησα σε να κάνω μπάσκετμπολ, κανένα παιδάκι τίποτα γιατί ήταν καλή. Και οδηγούσε. Και έλεγα, θα τον πάρω δώρο κάποια στιγμή μια πόρτα που είναι αυτοκίνητο, θα τη βάλω ακριβώς δίπλα στο τέτοιο για να μπορείς να βάζεις το χέρι σου έτσι στην πόρτα, ρε παιδί. Για να μην βιαστείς, δεν το πήρα γι' αυτό. Το ξέρω. Για αυτή τη χρήση, αλλά για όχι αυτό. Αλλά ειλικρινά, όταν τον έβλεπα να παίζει, πάντα έλεγα αυτό το πράγμα. Έτσι, κάθεται έτσι ακριβώς. Οδηγάει. Έτσι, και είναι σε φάση τσιγάρο, έχει την πύρα από δίπλα το καλοκαίρι, ειδικά στο νησί. Εγώ προσπαθούσα να παίξω με το λάπτοπ, γι' αυτό καθόταν. Έχει πάρει και μια μεγάλη τώρα Samsung 49 Ultra Wide τέρμα τα όλα. Και είναι σε φάση οδηγάει, έχει πάρει και την πεταλιέρα της Logitech. Και είναι σε φάση αυτό. Και λέω να σε πάρω μια πόρτα. Θα βρούμε πέντε αυτοκίνητα μια πόρτα να βάζει το παράθυρο ρε παιδί να μπορεί να αράξει. Θα τη βάλω στην καρέκλα από δίπλα. Αυτό είναι η πραγματική προσωμείωση, όχι μαλακίες. Δηλαδή, απορώ που αυτοί που κάνουν simulators που δεν έχουν σκεφτεί να φτιάξουν ένα τέτοιο πράγμα. Απλά δύο πόρτες από εδώ να μπορεί να αράξει να έχει τον καφέ και ένα τέτοιο ένα ποτηράκι εδώ. Είχα γνωστό στο σχολείο κερδίσματα στο Γιώργο. Ο οποίο το έκανε. Κάθισμα, τιμόνι κανονικού φορτηγού, κουμπιά. Και είχε φτιάξει ξύλο και δουλεύε. Πόρτες. Δηλαδή το κάθισμα το είχε ντύσει με ξύλο και είχε βάλει πόρτα. Κανονικά, αριστερά δεξιά. Φαντάζομαι ότι το έχει δει αυτό, Έρωτα θα έχει πάρει. Το είδα, εντάξει. Τι είδε, ήταν καλό. Δεν το είδα από κοντά, δεν το είχε στο μέρος. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο, αυτό ήταν από τα πράγματα του οποία η αλήθεια δεν θα σου κρύψω ότι είχα σκεφτεί πώς να είναι όταν το έχει. Και τελικά το πήρε. Οπότε θα δεις πως είναι όταν είναι το έχεις. Αυτό εδώ, όσοι δεν το έχει καταλάβει, είναι χέρι στήριγμα που το βάζει να κουμπάσει το χέρι σου εδώ πάνω. Δηλαδή, αφού είσαι καρέκλα, η οποία έχει ψηλά χέρια μπράτσα, ναι. Θες να βάζεις και όταν κουμπάει το ποτήρι να μην κουράζεται το χέρι. Όχι, Κώστα. Αλλά. Βγάλω το, θέλω να το δω και μετά θα σου πω να πετύχει. Λοιπόν, δεν το έχω δει, δεν ξέρω πως είναι. Είναι η αλήθεια, είναι από αυτά που δεν μπορώ να το κρίνω γιατί μπορεί να είναι και γαμάτο. Και να θέλω να πάρω κι εγώ μετά, γι' αυτό είμαι συγκροτημένος. Το τι είναι αστείο είναι αστείο. Το τι είναι πλαστικούρα είναι πλαστικούρα. Η φασμάτη, ρε μαλάκα, πια. Είναι σαν mousepad από πάνω, αλλά δεν το λες και την καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή, το βλέπεις φωτογραφία και δεν λες πω. Εντάξει, είναι, χάζει ποιότητα. Έρχεται τώρα ο ειδικός εδώ, έλα. Άσε την ποιότητα, άλλο θέλω, θέλω να δω πώς κάνει το mount. Λερώνει εύκολα. Φέρε. Από την υδροτήλα το καλοκαίρι θα είναι μπούμπα. Φέρα. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό μπαίνει απλά εδώ. Ωραία. Οπότε τυπικά έχει γρανάζια. Καλά θα πάει αυτό. Το σύκτο.
το σηκώνει και το στρίβει και το ρυθμίζει εκεί που θε. Τέλο πάντων. Και από κάτω είναι μια βίδα. Ψευτοβίδα, ναι. Ψευτοβίδα αυτό θα παίζει να σπάσει. Η οποία απλά κουμπώνει από κάτω. Αυτό θα το βάλω πήρα εδώ. Πήρα 4,5 ευρώ, έτσι. Θα το βάλω εδώ κάτι. Λοιπόν, δεν το πήρα για να στηρίζω το χέρι μου. Τι πήρες να στηρίζεις, το ποτό σου. Το πήρα για να στηρίζω το λιβιέ. Απ' την τιμονιέρα. Αλήθεια τον. Για να μπορέσω να τον φέρω το λιβιέ δίπλα στην καρέκλα. Και όχι πάνω στο γραφείο. Θα το βάλεις στην καρέκλα. Πολύ πρόστο, δηλαδή. Θα το κουμπώσεις πάνω στην καρέκλα για να μην είναι λιβιέ. Ναι. Για να το φέρω στο πόδι μου. Με δύο ζυπτάει θα είναι γαμάτο. Αν θυμάσαι στη μηχανιώνα, είχα φτιάξει το τραπεζάκι. Αν δεν θυμάμαι αν το είχες δει. Και είχα βάλει ξύλα. Ξύλο, είχε σπάσει μια τάβλα από το κρεβάτι. Και την είχα κόψει και την είχα βγάλει προς τα έξω. Δεμένη με σκηνή. Και είχα το τραπεζάκι δίπλα στην καρέκλα. Και είχα το λευγέ. Σαν αυτοκίνητο. Ζωάρα, έχει μόνο εκεί. Λοιπόν, θα σου πω τώρα άμα κάνει γίνει τη δουλίτσα. Δηλαδή, αν μπορεί να αντέξει το βάρος του. Δεν θα ήμουν εκεί 100%. Του λευγέ. Κοίτα. Ωραίο είναι. Αλλά το θέμα είναι. Τώρα έχει δημιουργήσει τέτοιο. Καλό είναι. Βέβαια, εγώ θα το σπάγα κατευθείαν. Το λευγέ μπορεί να στον στηρίξει. Εντάξει, άμα δεν ακουμπά. Ο λευγέ είναι πιο ελαφρύ από το χέρι. Ο λευγέ είναι πιο. Εντάξει. Θα ήθελα να το δω αυτό. Στείλουμε φωτογραφία. Εκεί θα είσαι όταν το φτιάξω. Θα το βγάλω. Στείλουμε φωτογραφία. Θα φτιάξουμε βίντεο με το setup. Το room tour. Θέλετε να το δείτε αυτό. Καταρχά, ετοιμάζω. Θέλω να κάνω το δικό μου. Είχα ξεκινήσει να κάνω room tour. Προάγγελος του δικού σου. Είχα ξεκινήσει να κάνω room tour, αλλά με το που το τέλειωσα, με πήρε από το νοικοκυράκι και μου λέει: φεύγεις. Θα πας αλλού, βρες αλλού. Και για τρεις μήνες ήμουνα σε φάση δεν είχα όρεξη να ρίξω τίποτα από το δωμάτιο. Άσε που ήταν και. Ναι, οκ. Okay. Και μετά μου λέει: θα μείνεις. Οπότε τώρα θέλω να το ξαναφτιάξω λίγο, να κάνω και άλλο setup. Οπότε γι' αυτό πήγε πολύ πίσω. Οπότε αυτό εδώ είναι τίμιο. Αλλά πόσο? 4. Μόνο. Εντάξει, για 4 ευρώ. Δεν έπρεπε να 5-6, ε. Ναι, για 4 ευρώ το βλέπω. Για 4 ευρώ, για 4 ευρώ Παναγιώτη. Και μπορεί να το στρίψει και στο πλάι. Το καλό είναι ότι μπορεί να μπει εδώ και να μην σε εμποδίζει για αυτό που θε. Γαμματό. Ο Άκου πανηγυρίζει από πίσω Παναγιώτη. Μπράβο, αγόρι μου. Τι έκανε αγόρι. Next. Αν έλεγε ότι κάνει 30 ευρώ, θα σε έλεγα. Όχι. Πρέπει να πει για 30 ευρώ. Για εσά που το έχετε σκεφτεί, για γραφείο θα είναι καλό, αλλά θα είναι ευαίσθητο να σπά. Δηλαδή, άμα είστε. Νταβραντισμένα αγόρια όπως είμαστε εμείς, θα σπάσει πολύ εύκολα. Αν είστε λεπτούλιδες, μια χαρά θα είναι, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα λίγο το γραφείο και εδώ. Μπροστά. Εκεί. Εκεί να σηκώσω το τέτοια πάλι. Τέλος πάντων, μ' άρεσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το unboxing. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Next step. Λαϊκή. Τα κουμπιά. Να δω αν θα το πάρω να σας στείλω. Δεν θα με στείλει τίποτα. Θα το κάνουμε. Το unboxing με τα κουμπιά αυτό που σου στείλα. Θα το κάνεις εσύ unboxing με το κινητό σου και θα μου το στείλεις να το πω γράφει το κινητό. Θα βάλεις καλό φως από πίσω. Αυτό θα γίνει. Πού θα το κάνουμε, στο καράβι. Όταν θα ξεμπαρκάρεις. Μπορεί να συγκρίνει. Τέλος πάντων, χαιρετάω εγώ. Θα λέμε σε ένα γεια σου Παναγιώτη. Πες και εσύ ένα γεια σας. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο unboxing. Ό,τι χρειάζεται υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Support. Γράψτε στα σχόλια πόσο πιο άκυρες ήταν οι αγόρες από αυτές τις Κώστα. Πολύ είχες να πάρεις. Λοιπόν, κλείσει. Γεια σας.